Supermarket Kansas. Μαζί στηρίζουμε τον τόπο μας και την οικονομία μας. Φωτιές βάζουν οι επικείμενες αυξήσεις στην τιμή του νερού στο Δήμο Σερών. Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου Σερών στα Καλά Δέντρα προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για την παράλογη αύξηση που θέλουν να μας βάλουν στα χωριά μας. Θεωρώ παράλογη την αύξηση αυτή του νερού, γιατί δεν μας προσφέρουν σχεδόν τίποτα. Γιατί αύξηση μιλάμε, Πρόεδρε? Στα χωριά που δεν έχουν αποχέτευση μιλάνε το 50% της πόλης. Που σημαίνει, να το φέρω σαν παράδειγμα κάτι, ένας κάτοικος στο χωριό που πληρώνει 100 ευρώ νερό θα πληρώνει 160 τώρα με την καινούργια αύξηση. Αλλά σε βάθος χρόνου, σε 3-4 χρόνια, θα πάμε ακριβώς όπως στην πόλη. Εδώ πάνω θέλω να πω κάτι. Εμείς εδώ στα Καλά Δέντρα, θα μιλήσω για το χωριό μου, πληρώνουμε κατά μέσο όρο 3 φορές τον βοθροκαθαριστή να μας καθαρίσει τα λίμματα, που σημαίνει είναι 240 ευρώ. Συν 200 ευρώ κατά μέσο όρο μια οικογένεια που πληρώνει νερό, πάμε στα 440 ευρώ. Αν μας βάλουν και την αύξηση, θα πάμε γύρω στα 500 ευρώ το χρόνο. 500 ευρώ το χρόνο θεωρώ ότι είναι παράλογο το νούμερο, έτσι. Ας μας κάνουν την αποχέτευση που είναι σε διαδικασία εδώ και 15 χρόνια και μας λένε τώρα ότι είναι ακατάλληλη η αποχέτευση. Αν είναι ακατάλληλη η αποχέτευση, πρέπει να δοθούν ευθύνες σε κάποιους που ελέγχανε το έργο, έτσι, για ποιο λόγο είναι ακατάλληλη. Δεν μπορεί να γίνει ένα έργο, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, ένα αλφα ποσό, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ευρώ, και να μας λένε σήμερα ότι είναι ακατάλληλο. Σήμερα έχουμε τη συζήτηση μεταξύ μας, η οποία είχε γίνει πιο μπροστά με τον Δήμαρχο κατά ενότητα. Είδαμε ότι δεν μας ακούνε και με τηλεφωνική επικοινωνία με τους Προέδρους βρεθήκαμε εδώ στα Καλά Δέντρα να πούμε ότι αυτό που θέλετε να κάνετε δεν το πετύχετε, διότι εμείς λέμε όχι στην αύξηση του νερού. Οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Το είπα και την άλλη φορά ότι υπάρχει παππούς που παίρνει 240 ευρώ το μήνα. Και εσύ μου λες ότι θα αυξήσω το νερό. Για ποιο λόγο? Άλλωστε το είπα και την άλλη φορά. Εγώ δεν τα έχω με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. Εκείνος θα είναι φέτο, τον άλλο χρόνο δεν θα είναι. Εγώ τα έχω με τον Δήμαρχο. Το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι το 19. Διότι εμένα με υποσχέθηκες, Δήμαρχη, και είπες ότι το νερό όσο θα είμαι Δήμαρχος εγώ δεν θα αυξηθεί. Και με λες τώρα, το είπα για την πρώτη τετραετία. Δηλαδή, τη δεύτερη τριετία τι θα κάνουμε, δηλαδή? Οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων σε δηλώσεις τονίζουν πως δεν θα δεχθούν αυξήσεις στην τιμή του νερού. Την ίδια ώρα αποφάσισαν να συντάξουν ένα ενιαίο ψήφισμα, το οποίο μάλιστα θα καταθέσουν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασίλη Παπαβασιλείου, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την έντονη αντίδρασή τους. Θεωρώ ότι από όλους τους πρόεδρους που είμαστε σήμερα εδώ, το Μητρούσι και εγώ προσωπικά έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί στο Μητρούσι δεν έχουμε και πόσιμο νερό. Ο βιολογικός είναι σε εξέλιξη, οπότε αν δεν τελειώσουν τα δύο έργα, αν δεν έχουμε πόσιμο νερό και δεν τελειώσει ο βιολογικός, δεν μπορούμε να μιλάμε για αύξηση. Εσείς δηλαδή θα έχετε, αν πληρώσετε τα άξιστα, πληρώσετε χωρίς να έχετε νερό πόσιμο. Εννοείται. Κακώς πληρώνουμε αυτή τη στιγμή το νερό, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν νοείται να κάνει η ΔΕΙΑΣ αυτή τη στιγμή αύξηση, τη στιγμή που δεν πίνουμε νερό. Πρέπει να ψηφίσετε, Πρόεδρε, να πιστεύετε για τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εννοείται. Το έχουμε κάνει ήδη σαν Καπιτάν Μητρούσης και σαν τοπική κοινότητα Μητρουσίου έχουμε στείλει την προηγούμενη Τρίτη που γινόταν το ψήφισμα στη ΔΕΙΑΣ τη διαμαρτυρία μας ότι δεν συμφωνούμε με την αύξηση. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν ακούγεται η φωνή μας, δυστυχώς. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτά που εμείς, όταν εμείς φωνάζουμε όχι, αυτοί το λαμβάνουν σαν ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Εμείς ζητάμε να έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε. Ζητάμε να μην γίνει ούτε μία αύξηση για τη ΔΕΙΑΣ για τα νερά, γιατί ο κόσμος βιώνει καθημερινώς τα προβλήματά του. Δεν έχει ψωμί ο άλλος να πάρει. Εμείς θα ζητήσουμε αυξήσεις? Δεν ξέρω, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Οι πρόεδροι θα ζητήσουν επικαλούμενη σχετική διάταξη του Καλλικράτη και μάλιστα το άρθρο 80 του νόμου προβλέπει δικαίωμα ψήφου στον πρόεδρο της κοινότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν συζητάτε θέμα που αφορά την κοινότητά του. Τίποτα. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην το ψηφίσουν. Mm-hmm. Εμείς θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. Έχουμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε και αν τηρηθούν οι νόμοι και ψηφίσουμε, δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει. Δεν μπορεί ο κάτοικος του Κωνσταντινάτου, ο κάτοικος από τα Καλά Δέντρα, να πληρώνει παράδειγμα, τώρα να σας πω ένα παράδειγμα, τη λιματολάσπη που θα φεύγει από τις αίρες του βιολογικού για να πηγαίνει στο πλατή.
Τους βόδρους που έχουμε εμείς στα χωριά, ποιος μας τα πληρώνει? Γι' αυτό δηλαδή δεν είναι αυτό που λένε τώρα κάποιοι ότι θα είναι 5 ευρώ, αυτό είναι ψέματα. Θα γίνει, μιλάμε για 200% αύξηση στα νερά μας. Θα προβλήσεις κάποιες ενέργειες? Βεβαίως, σήμερα ήρθαμε εδώ όλοι να πάρουμε να υπογράψουμε ένα έγγραφο όλοι οι πρόεδροι, να το στείλουμε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και θα πάρουμε αποφάσεις τοπικών συμβουλίων ότι δεν συμφωνούμε με αυτή την αύξηση. Σήμερα έχουμε μία συνάντηση εδώ στα Καλαδέντρα, όλοι οι πρόεδροι, οι οποίοι εκφράζουμε, θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω, οι υπόλοιποι, θα εκφράσουμε την αντίρρησή μας κάθετα στην αύξηση του 100% της αύξησης του νερού. Λοιπόν, αυτά είναι παιδιά, θέλω να πιστεύω, αυτά τα υπολογίζαμε ότι θα συμβούν έτσι. Αλλά δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να πάμε στο 100% και φτάνουμε το 50% της πόλης. Και μετά του χρόνου θα μας πούνε άλλα 100% για να πάμε στην πόλη. Σε τέτοιες καιρικές συνθήκες που ο κόσμος βογκάει στην κυριολεξία, δεν μπορούν να κάνουν τέτοιες αυξήσεις. Όχι κι αν είναι αυτοί. Γιατί κάποτε αυτή η σημαία τους όλων προεκλογικά έλεγε ότι δεν θα αυξηθούν τα νερά στα χωριά. Λοιπόν, ας μάθουν αυτοί οι οποίοι πολιτεύονται επιτέλους κάποτε να τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι θα κάνετε? Εμείς οι κινήσεις μας είναι σήμερα θα πάρουμε μία απόφαση. Θα είμαστε σίγουρα κάθετοι, θα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω, αν χρειαστεί και ο κόσμος, θα το συζητήσουμε σήμερα. Αν χρειαστεί να κατεβάσουμε και τον κόσμο.